Αγνοείται από την 5η 21 Σεπτεμβρίου ένας 50χρονος Γερμανός τουρίστας στην Κάρπαθο, ο οποίος κάνει διακοπές με τη σύζυγό του στο βόρειο τμήμα του νησιού. Ο Γερμανός έφυγε πεζός το πρωί της 5ης από το ξενοδοχείο στο Διαφάνειο που διέμενε με προορισμό την περιοχή Τρίστομο, όπου η προσέγγιση γίνεται μόνο μέσω μονοπατιού ή διαθαλάσσης και έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη του. Την εξαφάνιση του άντρα κατήγγειλε αργά το βράδυ στις αρχές του νησιού η σύζυγός του, η οποία δήλωσε πως δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται για διακοπές στο νησί. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες κινούνται στην περιοχή Αυλώνα, από όπου ξεκινά ο πεζόδρομος για το σημείο που δήλωσε ότι θα μετέβαινε ο τουρίστας.